Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ονομάζομαι Γιώργος Ιωαννίδης και είμαι ο πρόεδρος του ΕΡΤΑ Σύγμα του Οργανισμού Συγκοινωνιών ΠΑΡΟ. Να σας ευχαριστήσω που παρευρίσκεστε σήμερα στη δημοσιογραφική διάσκεψη τη συντηρητική μας Επιτροπή. Δεν θέλω να επαναλάβω όσα έχουν ήδη αναφερθεί. Θέλω να εστιάσω τον ρόλο του γενικού ελεκτή στην όλη διαδικασία των προσφορών, η οποία εξελίσσεται στο μεγαλύτερο έγκλημα που συντελέστηκε ποτέ στον χώρο των δημοσίων συγκοινωνιών. Ο κύριος Γενικός Ελεκτής, ο οποίος είναι για τόσα χρόνια, έθεσε τον εαυτό του απέναντι και όχι δίπλα μας. Ήταν ο πρωταγωνιστής στη σύνταξη των υφιστάμενων συμβάσεων. Συμβάσεις στη βάση των οποίων μας κατηγορεί συστηματικά η αδιασπάθηση δημοσίου χρήματος και η κακή υπηρεσία. Για να το θέσω πιο απλά, ο ίδιος είναι αναμειγμένος στις υφιστάμενες προσφορές, στις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν και σε αυτές που εκκρεμούν και μετά έρχεται και αμφισβητεί τα λεφτά τα οποία μας έδωσαν και την διεκδίκηση για τα τελευταία 10 χρόνια του έπρεπε να σκέφτω. Για τον Οργανισμό Συγκοινωνιών ΠΑΡΟ, ο πολέμιος των συγκοινωνιών ήταν και είναι ο κύριος Γενικός Ελεκτής. Οι απαξιωτικοί του χαρακτηρισμοί προς όλους εμάς που φτιάξαν τις δημόσιες συγκοινωνίες δεν περιποιούν τιμή στο σημαντικό θεσμό της δημοκρατίας, το οποίο υπηρετεί. Έχουν υποστεί εσωτερικούς ελέγχους από το αρμόδιο Υπουργείο. Έχουν ενταχθεί εξωτερικούς ελέγχους που πλήρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία και έκανε έλεγχο για αρκετές φορές. Γιατί ποτέ δεν ανακοινώσατε αποτελέσματα, κύριε Γενική Ελεκτή? Απλούστατα, γιατί δεν είχε προκύψει τίποτα των μεπτών. Δεν έγινε διασπάθηση ούτε ένα ευρώ. Αντίθετα, έχουμε αποδείξει πέρα με βάσης αυτοδιοίας την εξοικονόμηση των 39 εκατομμυρίων ευρώ που κάνανε στο κράτος. Γεγονός που δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένας οικονομολόγος. Παρ' όλα αυτά, καμία αναγνώριση και καμία αποδοχή για τις εντολές για τις εντελώς αδικότερες κατηγορίες. Φτάσαμε σήμερα στις νέες προσφορές και εμείς ετοιμάσαμε μια εμπεριστατωμένη, άψογη και πλήρως ανταποκρινωμένη στους όρους του διαγωνισμού προσφορά προς το κράτος. Το μοναδικό λάθος, η ημερομηνία της εγκλητικής που συνόδευε την προσφορά νόπου. Από ανθρώπινο λάθος μπήκε χρονολογία 31/12 του 19 αντί 31/12 του 20. Η Επιτροπή Αξιολόγηση μας έστειλε ενημερία και μας κάλεσε να την διορθώσουμε. Κάτι το οποίο διαπράξαμε, υποβάλλοντας άμεσα τροποποιημένη εγκλητική συμμετοχή με σωστή ημερομηνία λήξης. Και τα τρία μέλη της Επιτροπής, σύν ο σημερινός Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, εισηγήθηκαν να μας δοθεί η σύμβαση και μάλιστα εκδίασαν την προσφορά του ως είπα, ως εξαιρετική από όλες τις απόψεις και ειδικά από οικονομικής άποψης για το δημόσιο συμφέρον. Η προσφορά μας ήταν άκρως συμφέρουσα για το δημόσιο και ήταν η οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Ο Γενικός Ελεκτής με πλήρη εμπάθεια και προκατάληψη εναντίον του Οργανισμού Συγκοινωνιών ΠΑΡΟ προέβησε ανυπόστατους και άσχετους με τη διαδικασία σχετισμούς εναντίον του ΟΣΥΒΑ και προτίμησε να μην ενεργοποιηθούν σαφείς όροι του διαγωνισμού που επέτρεπαν στην αναθέτουσα αρχή να ασκήσει διακριτική της ευχέρεια υπέρ της αποδοχής της τροποποιημένης εγκλητικής συμμετοχής και να ακυρωθεί ο διαγωνισμός, αντί να ανατεθεί στον ΟΣΥΒΑ. Ενήργησε δηλαδή εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, με αποτέλεσμα οι δημοσίες συγκοινωνίες ολόκληρη της επαρχίας πάντων να βρίσκονται και δημοσιογραφικά στον αέρα. Είναι πλέον γενικά αντιληπτό ότι ο Γενικός Ελεκτής έχει την δική του ατζέντα, καθοδηγείται από εκδικητικών μέρους εναντίον των υφισταμένων εταιριών και πολυβολικά ματσουβαλιάζει δεκάδες μετόχους σκληρά εργαζόμενους της εταιρείας συγκοινωνιών. Στις περιπτώσεις των δικών μας εταιριών και μετά από τόσους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί και έχουμε περάσει με άριστα τι ακριβώς τον ενοχλεί. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ακόμη μια πολύ σημαντική πράγματα, η οποία προσωπικά με ξενίζει. Ο Γενικός Ελεκτής έκτισε επικοινωνιακά τα τελευταία χρόνια το προφίλ του. Δίθεν αδέκαστο υπερασπιστή του δημοσίου χρήματος και της διαφάνειας. Ερωτώ δευθέως, τι σας εμποδίζει, κύριε Γενική Ελεκτή, να πραγματοποιήσετε έρευνα σε βάθος ολόκληρης της διαδικασίας για τη νέα προσφορά των δημοσίων συγκοινωνιών?
γιατί δεν εξετάζεται σοβαρά και την φάλεια των ορατών κίνδυνων κατά σπατάληση δημοσίου χρήματος, αφού είναι σχεδόν βέβαιη ότι η Δημοκρατία θα καλεστεί να πληρώσει εκατομμύρια ευρώ για το ζημιώσει. Ο γενικός ελεκτής θεώρησε ότι άρχισε μια νέα εποχή στις συγκοινωνίες, όμως και στα πλαίσια της επαρκούς της αρχής της διαβάλειας, δεν όφιλε να ερευνήσει την κρίση της συγκεκριμένης αρχής στο σημαντικό αυτό τομέα για τον Κύπριο πολίτη και τους σκέπτες αυτού του τόπου. Ολοκληρώνοντας, θέλω να καλέσω σε τάξη τον γενικό ελεκτή, ως φορολογούμενος πολίτης και καθόν ανώνυμος επιχειρηματίας. Η πολιτεία, κύριε Γενική Ελεκτή, σας όρισε ως θεματοφύλακα της διαφάνειας και ως υπερασπιστή του δημοσίου χρήματος. Σταματήστε να κάνετε επικοινωνιακά τεχνάσματα πάνω στις πλάτες μας. Αφήστε τις εμμονές σας και τις χερέκακες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σταθείτε στο ύψος του αξιώματος